Στους 250 έχουν φτάσει οι νεκροί από το φωνικό σεισμό στην κεντρική Ιταλία, με τον αριθμό των αγνοωμένων να παραμένει ακόμη άγνωστος. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν νυχθημερών τις προσπάθειες για τον εντοπισμό τυχόν επιζώντων, όσο περνούν όμως οι ώρες, οι ελπίδες λιγοστεύουν. Ο Ιταλός Πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι δεσμεύθηκε για την ανοικοδόμηση των χωριών και των πόλεων που επλήγησαν. Το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό είναι οδυνηρά συναισθήματα και πόνος για τα θύματα. Όταν η μοίρα χωρίζει οικογένειες, είναι πάντα δύσκολο να το αποδεχθείς. Είμαστε πρώτα άνθρωποι και μετά πολιτικοί. Τα χωριά που ισοπεδώθηκαν έχουν ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ ο Ρέντσι εξήγηλε χρηματική βοήθεια ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και φοροελαφρύνσεις για όλους τους σεισμοπαθείς.